Συγκίνηση και θρησκευτική κατάνοιξη επικράτησαν στον Άγιο Γεώργιο εξορεινός στην κατεχόμενη Αμόχωστο, όπου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων. Ο καθαγιασμός των υδάτων έγινε στην παραλία της Γλώσσας, δίπλα από την κατεχόμενη και περίκλειστη πόλη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στα κατεχόμενα υπό τη βαριά σκιά της μπότας του Τούρκου κατακτητή, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνου Καρά της Μητρόπολης Κωνσταντίας και Αμοχώστου. Τελέστηκε η Θεία Λειτουργία και ο Μέγας Αγιασμός των Θεοφανίων στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Εξορεινού στην εντός των τυχών πόλη της Αμοχώστου. Παρέστησαν πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφινοφίτου και ο υποψήφιος πρόεδρος Σταύρος Μαλάς. Έστω και αν είναι κατεχόμενη η θάλασσα της Αμοχώστου, μας φιλοξένησε σήμερα για να ξαναπούμε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή. Αυτή η ιστορική πόλη στην οποία έχω γεννηθεί είναι το σύμβολο του αγώνα μας για ελευθερία, είναι το σύμβολο του αγώνα μας για επανένωση της χώρας μας. Πρωτεύουσα των Θεοφανίων ήταν η Αμόχωστος. Εδώ ερχόταν ο Αρχιεπίσκοπος, έρχονταν οι άρχοντες του τόπου για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία των Αγιασμών. Ερχόμουν από πολύ μικρή εδώ και έτσι συγκινούμε άμα έρθω τώρα. Ζω Αθήνα 43 χρόνια. Ονειρεύουμε τη μέρα της επιστροφής. Εγώ ήρθα χτες για να είμαι παρόν στον το γεγονός. Ελπίζουμε όμως και έχουμε ελπίδα και δεν τα βάλουμε κάτω ότι κάτι να γίνει στο μέλλον. Είμαι πολλά συγκινημένη σήμερα που βρίσκομαι εδώ. Στην συνέχεια, στην παραλία Γλώσσα έγινε η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού και ο καθαγιασμός των υδάτων δίπλα από την περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου και τα ερυπωμένα ξενοδοχεία. Δεν θέλεις ο Θεός να τον πιάσει φέτος στο Σταυρό για να έρθει και τον χρόνο. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενο και πάρα πολύ ευτυχισμένος. Η Αμόχωστο είναι το μάτι του εαυτού μας. Τα Θεοφάνεια γιορτάστηκαν και στην κατεχόμενη Αγία Τριάδα, ενώ ο Μέγας Αγιασμός των Υδάτων τελέστηκε στον θαλάσσιο Κολπίσκο στον Άγιο Θύρσο της κατεχόμενης Γαλούσας με την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα.